Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε, να μπούμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ. Θέλω λίγο, κάναμε χθες μια αρχή και αναφερόμαστε στους δίπλα μου Εύης Πανού, βέβαια. Αναφερθήκαμε από τη Δευτέρα αναλυτικά σε κλάδους της τοπικής επιχειρηματικότητας που έχουν έτσι, στους οποίους έχουν προκληθεί κάποιες αναταράξεις λόγω της συγκυρίας που διανύουμε. Μία συγκυρία που έχει ως επίκεντρο την ενεργειακή κρίση, μία συγκυρία που έχει ως επίκεντρο ανατιμήσεις και ακρίβεια. Αλλά βέβαια τα πράγματα συγκρίνουν κάπως καλύτερα καθώς προηγήθηκε μία τουριστική σεζόν. Μία τουριστική σεζόν η οποία βέβαια βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι διανύουμε και μία επέκταση της περίοδου τουλάχιστον μέχρι και την 31η Οκτωβρίου. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι κλάδοι που έχουν επηρεαστεί, που επηρεάζονται. Μεταξύ αυτών είναι ο κατασκευαστικός κλάδος. Και για ποιους λόγους? Έχουμε ετοιμάσει μια παρουσίαση, Εύη. Σωστά. Σωστά. Που έχει να κάνει με τις τιμές των οικοδομικών υλικών. Ένα ρεπορτάζ το οποίο φιλοξένησε και η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και θα δούμε ουσιαστικά την αύξηση και το ποσοστό αυτή σε διάφορα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με τα τούβλα, που έχουμε μια αύξηση που φτάνει σχεδόν το 30%, για την ακρίβεια 29,6%. Σίδηρος οπλισμού 17,2%, ξυλία οικοδομών 12,1%, έτοιμο σκυρόδεμα 11,6%, εντυχισμένα ντουλάπια 10,8%, οι αλοπίνακες ασφαλείας 10,6%, παράθυρα ξύλινα 9% αύξηση και τέλος το τσιμέντο 8,4%. Μάλιστα, είναι ανατιμήσεις, είναι αυξήσεις. Ένας κλάδος λοιπόν που έχει επηρεαστεί, κυρίως, να το ξεκαθαρίσω, στο μέτωπο του προϋπολογισμού είναι ο κατασκευαστικός κλάδος. Υπάρχουν περιπτώσεις, προσέξτε, που έχει ξεκινήσει μια οικοδομή και δεν αναφέρομαι σε μεγάλες επενδύσεις, καθώς υπάρχει και ένα budget το οποίο μπορεί να στηρίξει ανατιμήσεις και αυξήσεις, αλλά αναφέρομαι σε μικρές οικοδομές, οι οποίες ξεκίνησαν, σε μικρά έργα τα οποία ξεκίνησαν, αλλά στην πορεία διεκόπησαν οι εργασίες, καθώς βέβαια οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις σε βασικά υλικά είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θέλω να πάμε λίγο στον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Γωνιανάκη, τηλεφωνικά. Κύριε Γωνιανάκη, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σας, τηλεθετέρα σας. Θα ήθελα ένα σχόλιο από τη μία, βέβαια, να μας επιβεβαιώσετε αυτές τις αυξήσεις που μόλις τώρα παρουσιάσαμε, και από την άλλη να μας επιβεβαιώσετε το ρεπορτάζ το οποίο κάνουμε και έχει να κάνει με την διακοπή εργασιών σε μικρές οικοδομές λόγω αυτών των αυξήσεων. Πραγματικά είναι αληθές και δεν σταματάει εκεί. Δηλαδή η εξελίξη των τιμών είναι κάθε εβδομάδα και άλλες. Οι ανατιμήσεις δηλαδή σπάνε ρεκόρ. Κάθε εβδομάδα έχουμε και άλλη τιμή. Και κανένας επαγγελματίας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δώσει προσφορά που να στέκει πάνω από ένα-δύο ημέρες. Το κύριο είναι πως αυτή τη στιγμή ένας κλάδος των κατασκευών που είχε μια ανεμική που άνοιγε ουσιαστικά η δουλειά του, αυτή τη στιγμή έρχεται και μας προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός αυτό το πράγμα με την εκτείναξη των οικοδομικών υλικών αλλά και των άλλων ειδών κατανάλωση, δηλαδή της λαϊκής οικογένειας, αυτή τη στιγμή που θα οδηγηθούμε και αυτή η βαρύ χειμωνιά που μας προετοιμάζουν, γιατί ποτέ ο χειμώνας δεν ήταν εύκολος για τους εργαζόμενους, αλλά έρχονται για άλλη μια φορά να μας πούνε να πληρώσουμε τα σπασμένα. Και εδώ κερδοσκοπούν κάποιοι μεγάλοι μονοπωλιακοί ομίλοι πάνω στις πλάτες και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και των εργαζομένων. Κύριε Γωνιανάκη, ξέρετε, αυτές οι αυξήσεις και αυτή η διακοπή και αυτό το stop στις εργασίες ήρθε σε μία περίοδο, και αναφέρομαι στο τελευταίο εξάμηνο, που τα ποσοστά ανεργίας στον κλάδο σας έχουν μειωθεί. Έχουν μειωθεί γιατί είχε μεγάλο χτύπημα ο κατασκευαστικός κλάδος πανελλαδικά, αλλά και τοπικά τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή οι λίγοι που εναπομείναμε στο επάγγελμα αυτή τη στιγμή και είχαμε κάποια δουλειά έρχονται ξανά, τώρα έχει το φόβος της ανεργίας. Δηλαδή είναι επίκαιρος, ειδικά μπροστά σε αυτό το χειμώνα. Μπορεί η τουριστική σεζόν να πήγε καλά για τους μεγαλοξενοδόχους, αλλά ουσιαστικά δεν δείχνει ότι μπορεί να απασχοληθεί και όλος ο κλάδος, είτε σε αναγεννήσεις είτε σε καινούργιες ανεργίες μεγάλων κτηριακών μονάδων. Μόνο εκεί. Και να βάλουμε και τα ζητήματα του απλού κόσμου που πρέπει να κάνει μια επίγοντα επισκευή ή να φτιάξει το δικό του σπίτι, που δεν μπορεί με αυτές τις τιμές αυτή τη στιγμή να επενδύσει εκεί. Και είναι χαρακτηριστικό να σας πω αυτό που βάζουμε, γιατί πανηγυρίζουν όλοι ότι τελειώσαν τα μνημόνια, αλλά την κατάργηση του ένφια δεν την είδαμε. Μάλιστα. Ενώ μάλιστα. Είμαστε έξω από τα μνημόνια, η κατάργηση που είναι ο ένφια που είναι μνημονιακός νόμος δεν καταργήθηκε. Οι άλλοι νόμοι που επηρεάζουν το εισόδημα και τον κλάδο των κατασκευών, όπως λέμε εμείς, στη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη, αλλά ακόμη και στα οικοδομικά υλικά, στο να μπορεί κάποιος να κάνει μια επισκευή
να στεγάσει να μπει ένα πλαφόν στις τιμές. Δεν μπορεί να βλέπουμε κάθε μέρα να αλλάζουν οι τιμές. Μάλιστα. Προς τα πάνω. Εσείς κύριε Γωνιανάκη, τι προοικονομείτε, δηλαδή μέχρι και το τέλος του 2022, έρχεται 2023, τι θεωρείτε, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, σε πόσο δύσκολη θέση θα βρεθείτε? Να σας πω τώρα, με πρόσχημα την ενεργειακή κρίση, αυτό που βλέπουμε για άλλη μια φορά είναι πως καλούν εμάς να πληρώσουμε τα σπασμένα. Και φαίνεται ένας δύσκολος χειμώνας, γιατί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μπαίνει φρένο. Αν σκεφτούμε πως από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν αυξήσει πάνω από το 100%, δηλαδή το κόστος κατασκευής το 2020 ήταν στα 800 ευρώ τετραγωνικό και τώρα έχει ξεπεράσει τα 1400 ευρώ και ανεβαίνει. Έχετε δίκιο. Και πάει ουσιαστικά στις πρώτες ύλες και στις μεγάλες βιομηχανίες, γιατί δεν πάει στους εργαζόμενους ούτε στους αυτοαπασχολούμενους αυτά τα έσοδα. Εδώ έρχονται ουσιαστικά να ξαναστείλουν τον κλάδο των κατασκευών αυτή τη στιγμή στην ανεργία. Και στη χώρα μας, αλλά και στην πόλη μας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα. Κύριε Γωνιανάκη, ακριβώς, θα τα ξαναπούμε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον κλάδο. Θα τα πούμε το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Τι μας είπε και ο πρόεδρος των οικοδόμων? Μας είπε ότι από τη μία επιβεβαιώνω το ρεπορτάζ σας, δηλαδή υπάρχουν ανατιμήσεις. Καταγράφονται διακοπές στις εργασίες σε μικρές οικοδομές, αλλά από την άλλη βέβαια έχει καλυφθεί το χαμένο έδαφος στο μέτωπο της ανεργίας. Δηλαδή έχουν μειωθεί ήδη τα ποσοστά ανεργίας, κυρίως στους νέους οικοδόμους. Και εκεί που πάνε να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας, έρχεται η αύξηση των υλικών και σταματούν οι εργασίες. Θέλω να παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στον κύριο Αντώνη Ροκάκη. Είναι ο πρόεδρος του Εμελητηρίου στα Χανιά. Κύριε Ροκάκη, την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα από Χανιά. Όλα καλά, εσείς? Μια χαρά. Προσπαθούμε λίγο να φέρουμε στο προσκήνιο και να αναδείξουμε το κλίμα το οποίο κυριαρχεί αυτή την περίοδο, αρχής γενομένης από τις αρχές καλοκαιριού μέχρι και σήμερα στον κατασκευαστικό κλάδο, με φόντο βέβαια και ανατιμήσεις, αυξήσεις, το ενεργειακό θέμα και ένα κλίμα προβληματισμού στα οικονομικά. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα τεράστιο θέμα που μπορούμε να δούμε και περιπτώσεις κερδοσκοπίας μέσα, αλλά και γενικότερα ένα πολύ ιδιαίτερο, να το πω, μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, γιατί όπως είπαμε εμείς εδώ στα Χανιά, έχουμε δει όλοι τις τεράστιες αυξήσεις, είτε έχει να κάνει με σίδερο, είτε έχει να κάνει με τσιμέντο, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε έχει να κάνει με την κατασκευή. Πλην όμως, να το πω έτσι, η ζήτηση, η λειτουργία δεν έχει ιδιαίτερη κάμψη μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπάρχει όμως μεγάλος προβληματισμός για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τόσο το χειμώνα, όσο και για νέες δουλειές που είναι στα σκαριά, να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Εύη. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω αυτό το σημείο ότι με τις εξαγγελίες που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τον Πρωθυπουργό για μια έτσι βοήθεια που μπορεί να δοθεί σε νέους και σε ό,τι έχει να κάνει με τη στέγαση, θα ήταν μια καλή ευκαιρία, εφόσον οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές, να προχωρήσει κάποιος είτε σε μια ανακαίνιση είτε σε μια κατασκευή από την αρχή. Απλά από ό,τι καταλαβαίνω, όλη αυτή η αύξηση και ανησυχία που έχει προκληθεί στον κλάδο κρατάει πίσω και κάποιον ο οποίος θα έκανε μια τέτοια επένδυση αυτή την περίοδο. Είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι κάτι το οποίο φρενάρει, να το πούμε έτσι, ένα ρυθμό που η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά μετά την εξομάλυνση, να το πούμε έτσι, της πανδημίας, του COVID. Θεωρώ ότι κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αιτία είναι ο πόλεμος που είναι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα βόρεια από εμάς, αλλά μας επηρεάζει πάρα πολύ. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι το φαινόμενο αυτό είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν έχει να κάνει με το ελληνικό κράτος. Είναι μια αλυσίδα, πολύ σωστά, πανευρωπαϊκό φαινόμενο, παγκόσμιο φαινόμενο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κάνατε ένα σχόλιο για τον κατασκευαστικό κλάδο. Ποιοι κλάδοι της τοπικής οικονομίας και σε επίπεδο Χανίων έχουν επηρεαστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από αυτό το κύμα των ανατιμήσεων? Είμαι σίγουρος ότι κατά κάποιο τρόπο σε μια καλύτερη έτσι βάση βρίσκεται η εστίαση και ο τουρισμός. Μπορούμε να πούμε εμείς εδώ από τα Χανιά, αλλά και όλη η Κρήτη πιστεύω, πηγαίνοντας όπως, δηλαδή κλείνοντας το ταμείο στο τέλος του 2022, η χρονιά θα έχει πάει εξαιρετικά καλά ως προς το τζίρο, ως προς την ίσπραξη. Βέβαια, δεν θα έχει την ίδια απόδοση όπως το 19 σε σχέση με την κερδοφορία, γιατί τα έξοδα είναι πολλαπλάσια, τόσο όσον αφορά στο κομμάτι της ενέργειας, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι, τόσο των υπηρεσιών, της εστίασης και όλων των άλλων επιχειρήσεων,
όσο και όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο σύνολο της η Κρήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ροκάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το σχόλιο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ένα θέμα το οποίο αφορά όχι μόνο την Κρήτη και την Ελλάδα και την Ευρώπη, σε μια παγκόσμια κλίμακα.